0-3 Γρηγόρη! Πίστεψε το Γρηγόρη! 0-3 Βασιλεία ΠΑΟΚ! Και μια φωνή σε όλη την Ελλάδα! Σε όλη την Ελλάδα που πλέον είναι μια πατρίδα, ένα κράτος, ένα έθνος, μια ομάδα! Δίδομεν από το λίμπερο της καρδιάς μας και από την εκπομπή ένας απλός παρατηρητής με τον Γιώργο Συρίγο alone, 5 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Σπάρτακ Μόσχας που θα γίνει στο ιερό γήπεδο της Τούμπας την προσεχή Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ. FM κενό, τα μηνύματά σας και το στέλνετε στο 54526. Το μόνο που θέλουμε από σας είναι να μας απαντήσετε στο quiz ποιο είναι το μικρό όνομα του προπονητή του ΠΑΟ. Είναι κάτι απλό για να μπορέσει ο κόσμος να στείλει τα μηνύματά του και να μπει σε αυτό που λέμε, κυρίες και κύριοι, γήπεδο του ΠΑΟΚ που θα κοχλάζει, που ήδη υπάρχουν ουρές έξω από την Τούμπα για να προμηθευτούν το μαγικό χαρτάκι. Εμείς σας δίνουμε 5 εισιτήρια, FM κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 γράφοντας και το μικρό όνομα του προπονητή του ΠΑΟ. Και το όνειρο ξεκίνησε πριν από 3 μέρες όταν δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, παρόλα τα προβλήματα, παρόλη τη στεναχώρια, παρόλες τις άδειες τσέπες που τα γουρούνια αφήσανε τον ελληνικό λαό, αυτοί ξεκινήσανε το ταξίδι για την Ελβετία. Εγώ ήρθα να σε δω στην Ιταλία για να το γεύσουμε σε λίγα χρόνια και όταν μιλώνουμε ξανά με τις λαμπές. Θα ταξιδεύουμε μέσα στη Λαύρα, όπου υπάρχεις θα υπάρχουν εκδρομές, όσο υπάρχεις θα υπάρχουν εκδρομές. Εθνικέ ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ της Ελλάδος, ΠΑΟΚ της Ευρώπης, ΠΑΟΚ του σύμπαντος. Μπράβο ρε ΠΑΟΚΑΡΑ. Και όσο πεζόταν αγώνας, το μυαλό των ΠΑΟΞΙΔΟΝ δεν ήταν σε εκείνον, ήταν στο αμέσως επόμενο, στο μικρό πραγματικά γήπεδο της Τούμπας. Μικρό για να χωρέσει αυτή την ανθρωποθάλασσα που κατέκλυσε εχθές στην Ελβετία πάνω από 12.000 κόσμος. Παπάς ήτανε μέσα στο γήπεδο και οι Ελβετοί άναυδοι ακούγαν ένα σύνθημα που ο ένας ρωτούσε τον άλλον, μα τι λένε ρε πούστη που φάει. Θα τους βάλεις Ιβάν, πού θα βάλεις τον κόσμο στο δεύτερο, στο τρίτο και μετά στους ομίλους του Champions League. Ήδη ΠΑΟΞΙΔΕΣ ετοιμάζονται για τη μεγάλη εκδρομή της Ισπανίας στη Μαδρίτη, όπου θα γίνει ο τελικός του Champions League. Στείλε με αδιάβαστο, πάρε μου τα μυαλά, εκεί
που η ιερά τέρατα του ποδοσφαίρου, η Μπαρτσελώνα, η Ίντερ, η Μίλαν, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ United και η Τσέλσι γονάτισαν, φιλήσανε το χορτάρι και δαχτυλίδι των παικτών της βασιλείας. Εκεί ο αυτοκράτορας, ο αυτοκρατορικός ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ του Βυζαντίου, ο ΠΑΟΚ της Κωνσταντινούπολης, ο ΠΑΟΚ των προσφύγων, πήγε παλικαρίσια, κυμπάρικα και έδωσε να καταλάβουν ότι από εδώ και πέρα μόνο μία ομάδα υπάρχει παγκοσμίου επίπεδου στην Ελλάδα, και από εδώ και πέρα ετοιμαστείτε να δείτε πολλά. Τι ήταν αυτό εχθές? Έφτασα μέχρι το Λίμπερο για να κάνω εκπομπή μέχρι τα ξημερώματα. Δυστυχώς τελευταία στιγμή με προδώσαν οι δυνάμεις, ο ενθουσιασμός. Δεν μπορούσα να κάτσω, δεν μπορούσα να κλειστώ μέσα σε ένα στούντιο και την έκανα με ελαφρά πατπηδηματάκια. Όλη η Ευρώπη υποκλήθηκε, όλα τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών φυλάδων έχουνε την ομάδα του ΠΑΟΚ, την ομάδα του Πρίγιοβιτς, την ομάδα του μεγάλου Απόντα χθες Βιερίνια, την ομάδα του Πέλκα, την ομάδα του Λιμνιού που πήγαν να το φάνε πέρσι, τα λαμόγια που ακόμα βρίσκονται κοντά στην ομάδα και δυστυχώς δεν μπόρεσε να τους εξοντώσει ακόμα το σύστημα του Ιβάν. Πήγανε να φάνε αυτή την παικτούρα, αυτό το νέο Παρίδι, αυτό το νέο Σαραβάκο, αυτό το νέο Μποτίνο. Και τον Πασχαλάκη τον είχανε τρίτο τερματοφύλακα για να παίζουν οι φίλοι και οι παρατρεχάμενοι, και ακόμα το έχουνε το φάντασμα και ακολουθεί τις αποστολές. Δεν το στείλαν στην Τουρκία μαζί με τον άλλονε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η ώρα σήμερα για παράπονα. Η ώρα είναι για σιγαρίκια. Και δεν θα ξεχάσει κανείς τη στιγμή τη χθεσινή στη συνέντευξη τύπου, όπου αθώος ελβετός δημοσιογράφος ρωτάει το Ράσβαν Λουτσέσκου. Συγχαρητήρια, του λέει, για την νίκη σας, αλλά θέλω να μας πείτε το εξής: γιατί παίζετε από τώρα και δεν παίζετε, δεν ξεκινάτε τους αγώνες εκεί στον ΠΑΟΚ μετά από 15-20 μέρες, όταν θα ξεκινήσουν και οι άλλοι? Λέει, γιατί, λέει, εμείς, λέει, δεν είμαστε, λέει, οι πρωταθλητές. Λέει, και ποιοι είναι οι πρωταθλητές, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Λέει, μια ομάδα των Αθηνών, η ΑΕΚ. Λέει, είναι πιο καλή ομάδα από εσάς? Απ' τη, όχι. Δεν είναι πιο καλή, είναι πολύ χειρότερη. Και το απέδειξε ο ΠΑΟΚ στον τελικό της Αθήνας, όταν την πραγματικά την ισοπαίδωσε, την ταπείνωσε, την ξεφτύλισε, την διέσυρε μέσα στην έδρα της. Και μπήκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με μάσκες του Ιβάν Σαββίδη και τιμωρήσανε τη βρωμιά του κατεστημένου του λεκανοπεδίου. Όχι, δεν είναι πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Πρωταθλήτρια είναι μια χάρτινη, ελεηνή, κλέφτικια, ψεύτικια, μπαμπέσικια ομάδα, η οποία έκλεψε το ντάμπλ από αυτή την υπέροχη ομάδα, απάντησε ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Και όταν έφτασε σε σημείο να αγωνιστεί με ξένους διαιτητές, όπου ήταν σπαθένη αυτή η ομάδα,
είπε ο Ράτς Βαναλουτσέσκου, επέτυχε 3 νίκες. Μία στο ΆΚΑ και μη 2 στο ευρωπαϊκό κύπελο, γιατί εκεί δεν υπήρχαν ποντίκια. Υπήρχαν διαιτητές, ας σου δώσει και 2 ψηλές υπέρ της Ελβετίας, τους άφησα πάλι να βαράνε, αλλά μέχρι εκεί. Δεν πέτυχε τον πρώτο γκολ ο Βαρέλα! Να τρέξει ο διαιτητής στο κέντρο και μετά να γυρίσει πίσω. Και ο Μπάρκας της Ελβετίας εκεί που κλαίει να αρχίζει να χοροπηδάει. Αυτά τα ξεφτιλίκια, είπε ο Ρασβάνου Τσέσκου, γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Σε αυτή την υπέροχη χώρα, με τους υπέροχους ανθρώπους και τους άθλιους ηγεμόνες. Απάνε να παίξεις με τον Γαρανόπουλο και τον Βελόπουλο και τον Μαρινόπουλο και τον Λίτλ. Πάνε να παίξεις μπάλα ρε ξεφτύλα, να σε δω. Με τους μπακάκιδες που θες ξανά πρωτάθλημα. Πάνε να σε δω να παίξεις με τα μεγαθύρια εκεί που λιποθυμάνε η Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα. Πέρασες σαν σύμφουνας και έχοντας τη μεγάλη απώλεια, καλώς το Άκη Σακισλόγλου έσκασε, μη τη χαμογελάει το πουλάκι μου, χαμογελάει να δείτε τι έφτυχε. 6 εφημερίδες στα χέρια, 6 εφημερίδες στα χέρια. Έχει τους Times του Λονδίνου, πρωτοσέλιδο, όλη την πρώτη σελίδα κυρίες και κύριοι, τον Μπρίγιοβιτς να πλασάρει. Δώσαμε χαρά στον κόσμο σε μια δύσκολη στιγμή. Ανυψώσαμε το ηθικό και στείλαμε ένα μήνυμα και στα αδέρφια μας στο μάτι που θρηνούνε νεκρούς, που θρηνούνε απώλειες ανθρώπων και υλικών αγαθών. Αδέρφια, μια πιθαμία, άμα είστε πάνω από τα ραδίκια, όλα μπορούν να συμβούν στη ζωή. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Όλα μπορούν να διορθωθούν. Υπομονή. Αυτή τη νίκη, εγώ ο απλός παρατηρητής, ο φίλος σας ο Γιώργης, που είμαστε κοντά 15 χρόνια συντροφιά και οι δικές σας οι ευχές να τις συνοδεύουν, εγώ την αφιερώνω σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μέσα στα χαλάσματα από τα ραδιόφωνα ακούγανε εχθές τον αγώνα και πανηγυρίζανε και χαιρότανε. Γιατί βλέποντας αυτό τον ΠΑΟΚ αναγεννήθηκε η ελπίδα της Ρωμιοσύνης. Δείξαμε ότι είμαστε ένας λαός που μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Δείξαμε ότι είμαστε ένας κόσμος που αν πάμε με ψηλά το κεφάλι, τίμια, παλικαρίσια, χωρίς τρικλοποδιές, πισοχτυπήματα, μπαμπεσιές και κλοπές χαρτίνων πρωταθλημάτων, μπορούμε να μεγαλουργήσουμε. FM κενό, το μικρό όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου και το στέλνετε στο 54-526. 5 εισιτήρια, η κλήρωση θα γίνει αμέσως με έναν τηλεθεακροατή που θα βγει και θα μας πει τα 3 τυχερά νούμερα. Ορίστε. Και τώρα κυρίες και κύριοι, όσο για το όνειρο που είδε χθες ο φίλος ακροατής, κρυφοαριανός και οπαδός του Ολυμπιακού, θα μιλήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
ο κύριος Κώστας σίγουρα σήμερα δεν τον περιμένουμε, διότι έχει ανακαλύψει στο πατρικό του σπίτι από το συγχωρεμένο τον πατέρα του μια κρύπτη που κρυβόταν μέσα η οικογένεια όταν ερχόταν οι Γερμανοί, οι ταγματασφαλίτες και οι εγκληματίες του πολέμου για να κουρσέψουν και να ληστέψουν την Κατερίνη. Έμπαινε η οικογένεια εκεί πέρα μέσα και την έβγαζε. Εκεί μέσα είναι κρυμμένος ο κύριος Κώστας, έρμεο της ντροπής και της ξεφτύλας που υπέστη εχθές από την ερώτηση του Ελβετού δημοσιογράφου και την απάντηση του Ρασβάν Λουτσέσκου, το οποίο ζητάμε το μικρό όνομα. Για 5 εισιτήρια, 5 μαγικά χαρτάκια που δίνει το λίμπερο της καρδιάς μας και η εκπομπή ένας απλός παρατηρητής με τον Γιώργο Συρίγο. Alone, alone, είναι ψέμα αυτό. I am liars. Το είπα καλά. Χρήστος Κιώσης μαζί. Χρήστος Κιώσης που ετοιμάζει και το πρόγραμμα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. FM κενό 54526, όνομα τεπώνυμο, και μπαίνετε αμέσως στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια. Δεν είναι και λίγα, άλλωστε τα μηνύματα, μια και λείπει και ο κόσμος, δεν είναι πολλά. Παπάς. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και στέλνετε στα μηνύματά σας στο 54526. Αρκεί να μας γράψετε το μικρό όνομα του Λουτσέσκου. Μπαίνετε στην κλήρωση για 5 εισιτήρια, καλά ακούσατε, 5 μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Δυναμό. Δυναμό όχι, Σπάρτακ, Σπάρτακος είσαι, Σπάρτακος, Θράξ, Έλλην Θράξ, ο οποίος ξεσήκωσε τους δούλους στην αρχαία Ρώμη. Και παραλίγο να γίνει τι, αλλά φάγαμε παπά εκεί πέρα, να ρίξουμε και την κυβέρνηση της αυτοκρατορίας. Έχουμε γραμμή κιόλας. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Θα μιλάμε και θα έχουμε και γραμμές ανοιχτές. Παρακαλώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και συγχαρητήρια. Καλημέρα, συγχαρητήρια. Σου έχω ένα τραγούδι. Πασχάλης. Ολυμπιακός. Σου έχω ένα τραγουδάκι, Πασχάλη, άκουσε το. Όσον αφορά το χθεσινό σου όνειρο. Μια ελβετική νύχτα. Και εγώ. Να μαραθεί σε μια άκρη. Τι έπαθες εχθές, ρε Πασχάλη. Μας πας αλλού. Λοιπόν, ναι. Σήμερα θα σε βαπτίσω κανονικό, ναι, παπά, ναι, και θέλω να μου δώσεις άφηση αμαρτιών, ναι, για αυτά που είπα εχθές. Ωραία. Ωραία. Αλλά, ναι, μόνο για σήμερα. Από αύριο θα είμαι πάλι αυτός που ήμουνα. Λοιπόν, για σήμερα σου δίνω την άφηση αμαρτιών και για αύριο από εδώ και πέρα οι μεταξύ μας σχέσεις θα είναι no prisoners. Ξέρεις θα πει no prisoners? Όχι, γιατί ξέρω μόνο ελληνικά και προσπάθησα να μάθω μόνο ελληνικά για να μιλάω σωστά. Ωραία, no prisoners, no prisoners θα πει όχι εχμαλώτους. Δεν, λοιπόν, θα αφήσουμε στο διάβα μας τίποτα. Λοιπόν, δεν παίρνουμε εχμαλώτους από εδώ και πέρα. Συγχαρητήρια για χθες. Βεβαίως, τα δέχομαι. Έδειξες ότι είσαι μεγάλη ομάδα. Βεβαίως. Το παραδέχομαι. Και αν συνεχίσεις έτσι, θα αρχίσω να σκέφτομαι ότι μπορεί και να μην είμαι πρωταθλητής εγώ. Κύριε, είσαι τρελός, ρε. Θα είσαι κοντά μου, θα σε έχω. Μην ανησυχείς. Δεύτερο. Ένας είναι ο στόχος. Θα φάμε τους άλλους δύο στην Αθήνα και μετά θα καθαρίσουμε οι δυο μας την Πουγάδα στα Ίσια και Λιμανίσια. Πρώτα τους τυφλοπόντικες και τις άλλες τις γλίτσες τους πράσινους και μετά οι δυο μας θα γίνει η μάχη των Αρδενών. Εγώ αισθανόμουν την υποχρέωση σήμερα. Βεβαίως. Να σου πάρω τηλέφωνο και να σου πω συγχαρητήρια. Μπράβο. Λοιπόν, συνέχισε έτσι. Μακάρι να μου πάρεις το πρωτάθλημα αν συνεχίσεις έτσι. Μπράβο.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είπαμε αύριο θα είμαι πάλι ο Ολυμπιακάρας, σήμερα είμαι ο Ολυμπιακός. Πασχάρης Ολυμπιακός, άλλη φορά. Αύριο Ολυμπιακάρας. Ολυμπιακάρας. Θα φύγουν τα Ολύμπια και θα μείνουν τα Κάρα σε λίγο, να ξέρεις. Λοιπόν, και χθες έμαθα και κάτι άλλο. Αμάρε. Ότι τα όνειρα από την κυρία Έφη. Ναι. Ότι τα όνειρα βγαίνουν ανάποδα. Ναι. Δεν το ήξερα, το έμαθα χθες και το διαπίστωσα το βράδυ. Και το διαπίστευες. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Μπράβο, ό,τι και να πείτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Μόνο μην πλατιάζεται πολύ, ναι. Γιατί καμιά φορά η πάπα σου έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι, το έχω μάθει καλά αυτό το παιχνίδι. Άσε με τώρα που καλπάζω, με σταματάς. Μια φορά ξέρεις στους αγώνες που γίνονται στην Αθήνα, ήταν ένα άλογο που κάλπαζε, αλλά όλοι οι μπουκ το είχαν στοιχηματίσει ότι θα χάσει. Και είχαν πει και τον Αναβάτη, κοίταξε, άμα το δεις εκεί πέρα, κράτα το λιγάκι για να... Ναι, αλλά εκείνο δεν σταματούσε. Το κρατούσε η κουφάλα, αλλά που μου κοντός, εκείνο δεν σταματούσε. Και ξέρεις τι έκανε, πήδηξε από το άλογο. Ναι, την έχω ακούσει. Την έχεις ακούσει την ιστορία. Πήδηξε η κουφάλα από το άλογο. Τέτοιο είναι άλογο αυτή τη στιγμή. Έχω. Λοιπόν, έγινε, εντάξει, σε πάση περιπτώσει, εγώ σε θέλω δυνατό. Να έχει αξία το πρωτάθλημα που θα πάρω, αν θα το πάρω. Ναι, αν, γιατί, μ' αρέσεις, αν. Γιατί σου είπα... Αν, τεράστια ανατροπή. Ένας Ολυμπιακός όπως είναι ο Πασχάλης, επιτέλους μετά 50 χρόνια έβαλε ένα αν μπροστά. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση για μένα, φίλε. Φίλε, άκουσα να δεις. Θα ήμουν ηλίθιος, και δεν θέλω να είμαι, αν θα έλεγα το αντίθετο από ό,τι λέω σήμερα. Εντάξει, σήμερα έχετε όλο το δικαίωμα να πείτε οτιδήποτε, απλά χαμηλά την μπάλα. Γιατί είπαμε η Πάπα έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Όπως πέρυσι δεν περιμένατε ότι θα πέσουν δύο Πάπες, μπαμπαπ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ και θα χάσει το πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι. Λοιπόν, έχει να μου κάνει κάποια ερώτηση. Όχι, δεν έχω να σου κάνω. Το αν το οποίο είπες με κάλυψε απόλυτα, γιατί ξέρω τι θα πει ο Ολυμπιακός. Το έχω νιώσει στο πετσί μου. Και το αν το αυτοκράτορα είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Διότι το αν το αυτοκράτορα είναι σιγουριά για μένα. Το ότι σου σε ανάγκασα με την υπεροχή μου, με την απόδοσή μου, με τον τρόπο μου, με τη συμπεριφορά μου, να βάλεις ένα αν μπροστά στην αλαζονία σου, αυτό για μένα είναι μια κατάκτηση, κύριε Πασχάλη. Λοιπόν, και... σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παπά μου, ναι, που μου έδωσες άφηση αμαρτιών. Να είσαι καλά, γεια σου Πασχάλη, ορίστε ο επόμενος. Γεια χαρά, ορίστε. Εγώ είμαι, κύριε. Εσείς, κύριε μου. Να χαιρετήσω όλα τα πεντάμορφα κουκλάκια που είναι συντονισμένα στον ένα και μοναδικό λίμπερο. Έλα το λίμπερο της καρδιάς μας. Έλα το θέλω. Το αν που λέει ο αγαπητός θα το βγάλει από το μυαλό του. Δεν μπορεί να μιλάει για αν για μια ομάδα που έχει 1,5 τίτλο πρωταθλήματων. Δηλαδή έλεος πια, ηρεμήστε. Μην ενθουσιάζεστε ούτε με το χθεσινό παιχνίδι. Ήταν ένα καφενείο, παίζεται με ένα καφενείο. Ο ΠΑΟΚ ξαθερά άστριστος, αργός, θέλει πιο γρήγορο, θέλει 3-4 παίκτες ακόμα, ακούστε με. Μην ενθουσιάζεστε ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, αγόρια μου, εντάξει. Θέλετε πολλή δουλειά ακόμα. Ο Ολυμπιακός έκανε το ταϊμά, μια δεκαετία, ήρθαμε πάλι εμείς και θα τα παίρνουμε συνέχεια. Κάνα λιμό κυπελάκι, θα σας προσγειώσουμε στην πραγματικότητα, θα σας δώσουμε πάλι να έχετε τη χαρά. Μην παραμυθιάζεστε όμως. Ποιος θα πάρει και ποια μάχη Αρδενών θα γίνει μετά με τους δυο. Ποιος, με ποιονα. Φίλε, μην τρελαίνετε, χαλαρώστε. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτα εκεί ψηλά, ο αυτοκράτορ, καλά το είπες. Και μετά θα δω τι θα δώσω έτσι για να ηρεμήσετε λίγο. Μάλιστα. Τα θα σ' αγαπώ πάρα πολύ όλους, αγάπη μόνο. Και τα αγάπη μου και τα φιλιά μου. Γεια σου, φίλια, Χρυσό μου, γεια σου. Τι να κάνει, ο κόσμος ελπίζει, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν βλέπουν τα μάτια, δηλαδή αυτό που είπε ο Χριστός στους Εβραίους που ήταν από Γαλλία, λέει τι να μιλήσω μαζί σας, λέει. Δεν βλέπετε, είστε τυφλοί, ορίστε η επόμενη γραμμή, παρακαλώ κύριε. Καλημέρα Γιώργη. Καλημέρα. Και καλό μήνα. Λοιπόν, να είσαι καλά, γεια σου φιλάρετε.
ξέρεις, το ευχάριστο ναι. για αυτούς εκεί κάτω ναι. που θεωρούνται ότι ήταν κάποτε αυτοκράτορες. Ήτανε. Ναι, κάποτε. Κάποτε. Ουσιαστικά είναι ότι βλέπουν όνειρα που τους κάνουν λίγο να ξεχνάνε την εφιαλτική πραγματικότητά τους. Την εφιαλτική πραγματικότητά τους. Οπότε επειδή έχουν εφιάλτη στην πραγματικότητα, ναι. ας βλέπουν τουλάχιστον όμορφα όνειρα για να ονειρεύονται τις παλιές καλές εποχές. Με τα όνειρα να μείνουνε. Άμπρα. Και όλη αυτή η διαδικασία του πόσους παίκτες θέλουμε. Ναι. Να ξέρουν ότι αυτοί θα χρειαστούν να αλλάξουν τρεις ομάδες. Τώρα εμείς αν θέλουμε τρεις παίκτες, εντάξει, κάποια ώρα θα τους έχουμε. Και άμα θέλουμε τους έχουμε και τώρα. Ρε αδερφέ, για να γίνει μια μεγάλη ομάδα πρώτα χρειάζεται κόσμο. Όταν έχεις τον κόσμο, μετά θες ένα γήπεδο. Όταν έχεις και το γήπεδο, μετά πρέπει να κάνεις ομάδα. Για να φτιάξεις ομάδα θες ένα πρόεδρο πλέον. Δεν είναι η εποχή του Παντελάκη που άρπαζε τα ταλέντα σου. Τώρα έχει μείνει παγκοσμιοποίηση. Πρέπει να έχεις λεφτά για να τις τρώσεις την ομάδα σου. Και αυτό το έχει ο ΠΑΟΚ. Θέλω πάρα πολύ να μου κάνουν κριτική για τον πρόεδρο τους. Που έκανε δύο μεταγραφές και οι δύο μεταγραφές είναι στα δικαστήρια. Η μία θέλει 40 εκατομμύρια, η άλλη. Η ΑΕΚ δεν ξέρω πώς θα ζητάει. Δεν υπάρχει ΑΕΚ, κύριε, δεν υπάρχει ΑΕΚ. Δεν γελάνε οι δημοσιογράφοι στην Ελβετία, χθες γελούσαν. Λέει, γιατί λέει δεν παίζετε εσείς, λέει αργότερα. Να παίζαμε με την ΑΕΚ, λέει τώρα. Με το και το λέει, τι έγινε. Πήρα από έναν αγώνα 9 βαθμούς. Και καθόταν οι Ελβετοί και ψάχνανε να βρουν μεταξύ τους, βάζαν quiz. Εχθές, θα έρθουν οι Κόλκες σε λίγο και οι Ελένες, οι Μπούντου και θα μας το πούνε. Βάλαν quiz πώς μπορεί μια ομάδα κερδίσει 9 βαθμούς από ένα αγώνα. Έτσι, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Παγκόσμιο φαινόμενο. Και ο ΠΑΟΚ το αναδεικνύει πλέον. Γιατί... Όλα αυτά που έχουν σημασία είναι ότι πραγματικά η ομάδα που έχει πλέον κορμό μπορεί να παίρνει παίκτες που χρειάζονται χρόνο και να τους επιταχύνει και να τους κάνει να εντάσσονται μέσα στην ομάδα. Αυτό ήταν το μυστικό. Αυτή την υπομονή χρειαζόμασταν πέρσι. Φέτος έχουμε πλέον το αποτέλεσμα. Και αυτό να ξέρεις ότι είναι σημαντικότατο. Όταν έχεις μια μηχανή έτοιμη και βάλεις ένα γρανάζι, το γρανάζι μπορεί να δουλέψει εύκολα. Αν έχεις όμως ένα γρανάζι και ψάχνεις για τη μηχανή, τότε άστα να πάνε. Μ' αρέσεις, γεια σου φιλάρετε, ορίστε ο επόμενος, παρακαλώ. Καλημέρα, Μποέμ. Καλημέρα, κύριε μου. Από Γλυφάδα. Γεια σου, αδερφέ Γλυφαδιώτη. Από την Γλυφάδα, Γλυφάδα από την Κατερίνη Κατερινιώτης, με τη μία στη Γλυφάδα, κύριε Σκητή. Για να καταλάβεις, να πας μια Κατερίνη, δεν θα καταλάβεις. Ναι. Εχθές μου είπες. Πάρε με στο... Πάω στο... Πάω στο ραδιόφωνο. Δεν πήγες όμως. Πήγα. Έφτασα, αλλά με προδώσαν οι δυνάμεις μου, φίλε, και την έκανα. Δηλαδή είδα ότι δεν θα μπορώ να έχω απόδοση. Ήμουνα σε ένα μέρος με φίλους, πήραμε τις βότκες μας, τα αυτά μας, κάτι πίτσες ωραίες με φρέσκο βούτυρο και αυτά. Και όπως βάρη να χτυπάει το τηλέφωνο, λέει να πάμε. Όταν έφτασα όμως εδώ πέρα, είδα ότι δεν μπορώ. Και περίμενα εγώ, περίμενα. Πουλάκι μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εχθές που λες, εγώ ήμουν ο μόνος που είπε για 3-1. Ναι, μίλησες, αλλά είπες 3-1. Είπα εκεί, στο 1 λέω η Βασική θα βάλει και 1. Αλλά δεν περίμενα τόσο άχρηστη ομάδα. Τόσο δεν ήταν άχρηστη ομάδα, την είδαμε την ομάδα εδώ τι έπαιξε. Ναι, άχρηστη εννοώ. Την έκανε ο ΠΑΟΚ. Την έκανε ο ΠΑΟΚ και μην ξεχνάς ότι από την περασμένη εβδομάδα μέχρι χθες περάσαν 7 μέρες. Ναι, ο ΠΑΟΚ που είχε... Ο Πασχαλάκης, εντάξει, εγώ εκεί το υπόλοιπο. Δεν ξέρω, εντάξει, είχε κάποια γέλα. Κάμια στραβή στην άμυνα. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ. Και 3 καλά είναι. Έπεσε έξω. Αν έπεσε ένα στίγμα, το είχα. Έγινε, λάσε καλά. Πρέπει να είναι γεμάτο το κέντρο. Θα τα ξαναπούμε και αύριο. Ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ. Καλά, καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου αγόρι μου, αστέρι μου, βουνό. Αυτοκράτορας, πότε έγινε αυτοκράτορας με τη Γιουβέντου στην Εφτάρα όταν έφαγε. Έλα ντε πες τα. Ήρθε στην Τούμπα και είδε τις ίδιες φανέλες και φοβήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε χωρίς έντρα. Έλα ντε.
Και πήρε και 3 βαθμούς. Και πήρε και 3 βαθμούς. Είναι και αυτοκράτορας. Ο παπάς. Με τα πάμπερς του Λούμαρη, του Κοσκοτά, της Κλεψιέ. Μια ζωή κλεψιά είναι. Δεν τρέπονται λιγάκι, μιλάνε κι όλα και πιάνουν και το όνομα του, της ομάδας. Ποια ομάδα, ποια ομάδα, 22 χρόνια σίγα, στο τάμπλι σίγα, να μην το πω που σίγα. Άντε από εκεί πέρα από τα τέτοια ρωτούσατε πόσο θα φάτε. Επί 23 χρόνια. Ήσασταν μωρά και γίνατε φαντάρι. Σε 23 χρόνια. Μιλάτε για αυτοκρατορίες, δεν τρέπεστε λιγάκι και πηγήσατε το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Είναι σε εκθέσεις. Τι κάνουμε, ξεβράκωμα. Τα ίδια θα παθαίνατε κι εσείς όλοι. Ειδικά εσύ Κατερινιώτη παπά, χάρτινε κλέφτη πρωταθλητή. Σε πήρανε χαμπάρι και εγμετή. Αυτά είχαν από χρήματα. Μη μου πειράζεται τον κύριο Κώστα μου. Είναι πολύ πληγωμένο σήμερα. Πολύ στερα και ξέρεις τώρα θα σε... σήμερα δεν πρόκειται να πάρει τηλέφωνο. Είναι πληγωμένος. Γιατί άμα θα πάρει θα αρχίσει ζητώ συγγνώμη. Όχι ζητώ συγγνώμη. Συγχαρητήρια και αυτά και ξέρω εγώ τι. Και τα κατερινιώτικα. Άστολα κρυμμένο μέσα στην κρύπτη. Ορίστε ο επόμενος. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Τι κάνεις, είσαι καλά? Είμαι καλά. Ναι. Θέλω να πω, εγώ δεν θα ασχοληθώ με κανέναν άλλο, μόνο με την ομάδα μου. Και πολύ δεν καλά θα κάνεις. Ναι. Θέλω να δώσω πρώτα συγχαρητήρια στον πανέξυπνο προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Γιουγκοσλαβίας, που δεν χρησιμοποίησε αυτό να τον παιχταρά να τον κουράσει. Και ήρθε τελείως ταυλωμένος και αποδίδει στη δικιά μου ομάδα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2 μάτς, 2 γκολ, φίλε, στο Champions League τώρα, δεν είναι λίγο. Α, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να δώσω στο Σερ, τον προπονητή μου, Σερ, από σήμερα, από χθες το βράδυ μάλλον, για το κοουτσάρισμα που έχει κάνει. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Η ομάδα μας, Γιώργο, δεν ξέρω άμα το, δηλαδή το αισθάνεστε εσύ, έγινε πολύ κοινική. Αυτό το πράγμα, ο κινησμός δεν είναι καλό πράγμα. Να ξέρετε. Να άμα είσαι κινικός, δηλαδή δεν παίζω και σε κερδίζω. Παίζω και σε κερδίζω. Είμαι μέτριος και σε κερδίζω. Είναι πολύ, πώς το λένε, σε πάει σε άλλες καταστάσεις. Αλλά μ' αρέσει. Σε αυτό είχα να πω. Η δουλειά είναι ότι παίζει μπάλα, ΠΑΟΚ. Ναι. Λέω και όταν δεν παίξει έχεις κάποιους ποδοσφαιριστές όπως ο Πρίγιοβιτς, ναι, όπως ο Καντουρί και όπως τα πιτσιρί και αυτά, ο Λιμιός και ο Λάμπρο ακόμα που θα έρθει, πιστεύω θα μπει και αυτός, και ο άλλος που πορώθηκε, ο μικρός ο Βραζιλιάνος που πορώθηκε γιατί δεν τον άφησε να κάνει αυτό που ήθελε μες στο γήπεδο, δηλαδή να τον αφήσει ελεύθερα. Και είδες αντίδραση, αλλά η οικογένεια τα λύνει όλα αμέσως. Μα αυτό πήγανε να το κάνουν θέμα αυτό. Κάτσε ρε, 19 χρονών παιδάκι. Συγγνώμη, είναι. Ένα παιδάκι ρε, ένα παιδάκι δεν θα αντιδράσει. Δεν αντιδράσει τώρα. Σαν να το πήρε στο παιχνίδι ήταν αυτός. Δηλαδή αυτός ήθελε χθες να μπει μέσα, να τους τριπλάρει όλους, να μπει με την μπάλα ναι, μέσα. Αυτό δηλαδή ήθελε τέτοια να κάνει. Αυτό αυτά, ήθελε να κάνει. Αυτή η όρεξη είχε. Α, εντάξει. Έκανε με ένα τσαλίμι. Δεν θα τον μιλήσουν, θα τον κάνουν. Δεν υπήρξε θέμα. Δεν υπήρξε θέμα. Το έλυσε ο Σερ. Ο Σερ το έλυσε το πρόβλημα αμέσως. Ο Σερ. Να σε καλά, φίλε. Γιώργα, να σε καλά. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, έτσι χαρούμενοι να είμαστε. Να ξέρεις ότι έχουμε γνωριστεί, αλλά τώρα έχουμε χρόνια να βρεθούμε. Πού γνωριστήκαμε? Από παλιά. Εγώ ήμουν μαναβόσκυλο που μεγάλο. Ωραία, τότε θα γνωριζόμαστε σίγουρα κάναμε, στη φάτσα. Ναι, κάναμε, κάθαμε και μαζί. Εντάξει, τώρα άστα, παλιά. Να σε καλά, θα τα πούμε. Να περάς μια βόλτα από εδώ και σε κεράσω καφέ. Να τα πούμε. Έγινε, αγόρι μου, έγινε. Και ειδικά στη Σαββατοκύριακο που θα πάω ξανά στην αγαπημένη μου εκεί 12 με 3, θα περιμένω και φίλους να έρχονται εδώ να τα λέμε. Έτσι, πάμε άλλο, στον επόμενο, για χαρά σου, ορίστε. Ο επόμενος είμαι εγώ. Εσύ είσαι γλυκιά μου, εσύ είσαι μωρό μου. Λοιπόν, δεν ξέρω, επειδή έλειπα την πρώτη ώρα, ναι, είπε στον κύριο Πασχάλη ότι τα όνειρα βγαίνουν ανάποδα. Βγήκε ο κύριος Πασχάλης
τα όνειρα βγαίνουν ανάποδα του τόπες. Αυτό το έμαθε σε αυτή την ηλικία. Άκουσε με κάτι, ντε. Γιατί αυτό πια το ξέρουν όλοι. Ο κύριος Πασχάλης σε ευχαρίστησε. Βγήκε ο πρώτος που βγήκε και είπε θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Έφη από την οποία στα γεράματα έμαθα κάτι. Και του λέω τι είναι αυτό, λέει ότι τα όνειρα που βλέπεις βγαίνουν αντίθετα. Την ευχαριστώ πολύ, λέει, και ζητώ συγγνώμη. Προς γλυκό πικραίνεται. Αυτό, ό,τι βλέπεις είναι το αντίθετο. Μάλιστα. Πάει το ένα. Πάει το ένα. Όσο για τον κύριο Κώστα, δεν είναι πληγωμένος και δεν βγαίνει. Είναι δηλός και δεν βγαίνει. Όχι, μη μου το κάνεις. Μη μου χαλάσεις, σε παρακαλώ. Σου κύριος Κώστας... Δεν βρίζω. Δεν όχι, άκουσε με κάτι. Είναι ένας καλός οικογενειάρχης και καλός άνθρωπος. Δεν θέλω τέτοια. Μπορεί να είναι και οικογενειάρχης και άνθρωπος. Πες τώρα φοβισμένο, πες το, μη το δηλός τώρα. Δεν μου αρέσει. Φοβισμένος. Ωραία, φοβισμένος. Έτσι, κορίτσι, μάτε. Οκ. Λοιπόν, εγώ για την ομάδα μου θα πω ότι η έκπληξη για μένα ήταν ο Χατζερίδης, δεν το περίμενα. Ο Χατζερίδης, βεβαίως, τον οποίον έχει φάει ο άνθρωπος μεγάλη κριτική. Όχι το αγκούρι, όχι δεν είναι έτοιμος. Δεν το περίμενα να παίξει έτσι. Στην αρχή τα πρώτα λεπτά λίγο με τρόμαξε, αλλά μετά εντάξει. Ναι, ώσπου να πατήσει ο άνθρωπος. Ήταν πολύ καλός, ο Λιμνιός που ήταν καταπληκτικός. Τα τρία Ελληνάκια ήταν οι καλύτεροι παίκτες. Ο Πασχαλάκης, ο Λιμνιός και ο Πέλκας. Ακριβώς. Λοιπόν, ο Πέλκας πρέπει να ανέβει λίγο ακόμα. Θα ανέβει. Έδωσε την ασίστε χθες, έβαλε στον κόλ. Εντάξει. Και έτρεξε, λίγο, μάρκαρε, έκανε. Περιθώριο. Πρέπει να ανέβει ακόμα κι άλλο. Θα ανέβει το παιδί. Το θέμα είναι ότι ευχαριστήθηκα, ήταν καλή ομάδα. Κοίταξε, δεν είχαμε μπει σε δεν είχαμε Βιερίνια. Βιερίνια στο, αρχή, δεν στο ζέσταμα, ήταν, ήταν συγκλονιστικό αυτό με το Βιερίνια. Δεν έχουμε παιχνίδια ακόμα. Βεβαίως. Όλα αυτά μετράνε. Αλλά η παοξίδικη ψυχή μίλησε πάλι και έκλεισε πολλά στόματα. Πάρα πολλοί είναι στεναχωρεμένοι σήμερα. Ναι. Θα δαγκάσουν τη γλώσσα τους και θα δηλητηριαστούν. Ονόματα δεν λέω. Δεν λέμε, δεν λέμε. Ναι, όχι δεν λέμε. Όχι. Το ξέρουν αυτοί, δεν χρειάζεται. Ξέρουν αυτοί, ξέρουν αυτοί. Ξέρουν. Τώρα περιμένουμε εμείς στις 8 του μήνα να δούμε τα δικά τους τα καλά. Να σε καλά, κορίτσι μου. Ορίστε ο επόμενος. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, κορίτσι μου. Καλή σου μέρα. Παρακαλώ. Εγώ είμαι Γιώργο. Εσύ, μωρό μου. Γεια σου. Γεια σου. Συγχαρητά από Ελβετία. Ο Μπάμπης είμαι. Γεια σου, ρε Μπάμπη, από την Ελβετία, Λεβέντη. Ο Σκαντζόχυρος που είναι. Σκαντζόχυρος στην Ελβετία ήταν χθες. Πήγε στον αγώνα. Ναι, λοιπόν, τους σερβιτούς τους έκανε ο ΠΑΟΚ με τα κρεμμυδάκια, με ντομάτι σάλτσα, τους έκανε χτες όπως χρειάζεται. Τι λένε λοιπόν, εκεί πέρα στην Ελβετία για τον ΠΑΟΚ? Οι Ελβετοί αυτοί θα έπαιζαν καλά αν είχε βροχή. Άμα έχει ζέστα δεν παίζουν. Χτες είχαμε και πολύ ζέστα. Και δε αυτή τη ζέστα τη φοβούνται. Μάλιστα. Αυτό είναι το... Αλλά δε, η Μπάζιλ τώρα, η Βασιλεία που λέμε, δεν έχει καμιά ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να τη βάλει τέσσερα. Εντάξει. Να σε καλά. Να σε καλά την Ελβετία, να σε ακούμε πιο συχνά. Να μας λες. Έχουμε άλλη γραμμή. Δεν έχουμε άλλη γραμμή. FM κενό 54-526. Στέλνετε το μήνυμά σας με το μικρό όνομα του Λουτσέσκου και μπαίνετε στην κλήρωση. Δεν έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Έχετε πολύ μεγάλες πιθανότητες να πάρετε το μαγικό χαρτάκι και να πάτε στο γήπεδο. 54-526 τα μηνύματά σας. Κερδίζετε, θα κάνουμε κλήρωση με 5 εισιτήρια του αγώνα Σπάρτακ Μόσχας ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Σπάρτακ Μόσχας που θα γίνουν την Τετάρτη στις 8 του μήνα στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό 54-526. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σε όσους στέλνουν μηνύματα στο 54-526 όλοι μπαίνουν στην κλήρωση που θα γίνει αμέσως μετά για τα μαγικά χαρτάκια. 5 στον αριθμό. 5 στον αριθμό. Κυρίες και κύριοι που θα κληρώσουμε, στείτε και μια καλημέρα.
2-31-0. 2-87-8-8-8. Σήμερα είναι η ώρα του λαού. Σήμερα μιλάνε οι ψυχές. Σήμερα είναι χαρούμενη η πόλη. Σήμερα μπορούμε να πανηγυρίσουμε και να πούμε: ναι ρε φίλε, ένα έθνος, μια πατρίδα, μια ομάδα. Και αυτή είναι ο ΠΑΟΚ. Θα πούνε τώρα οι Αριανοί, δε καλά ρε φίλε, έχουν τα δικιά τους. Εντάξει, είναι υπερβολή αυτό. Αλλά ρε φίλοι, αφήστε μας να χαρούμε, είναι η μέρα μας σήμερα. Θα πούμε και καμιά, πώς είπε το λιοντάρι, η μαϊμού στο λιοντάρι, ξέρω εγώ τι, λέω και καμιά λαλακία να περνάει η ώρα μόλις. Είδε να του ζητήσανε το λόγο. Εντάξει, λέμε και καμιά λαλακία, λέμε και κάτι παραπάνω σήμερα. Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε πραγματιστές. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Βεβαίως, ορίστε. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Θοδωρής. Γεια σου ρε Θόδωρε. Επειδή εχθές μιλούσαμε για κάτι τύπους που ξυπνάνε το πρωί και δεν έχουν δουλειά να κάνουν. Ναι. Έτσι. Τώρα θα μας πούνε την επόμενη φορά στο όνειρό τους θα δουν άλλα πράγματα. Ναι. Έτσι θα μας βρουν μπροστά τους πλέον. Θα μας δείξουν μπροστά τους. Η μεγαλύτερη πρόκριση ελληνικής ομάδας, γιατί και άλλες ομάδες νικάνε. Αποκλεισμό δεν έχει κάνει καμία όμως. Σωστά. Νομίζω. Σωστά. Νομίζω. Εμείς τα καταφέραμε και με Arsenal, τα καταφέραμε και με Βασιλεία και έρχεται συνέχεια. Και έρχεται συνέχεια. Αλλά επειδή η γλώσσα η λανθάνουσα λέει μια παροιμία, την αλήθεια λέει, καφενείο λέει η Βασιλεία ήταν χθες, λέει ο άλλος. Εντάξει. Σόπαρε που ήταν καφενείο η Βασιλεία χθες. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Αυτός που θα πει πρώτα η Βασιλεία έχει δύο φορές πάνω τον μπάτζετ του ΠΑΟΚ. Κάνα το θέμα. Δεύτερο. Άντε, στον πρώτο έτσι. Αγώνα εδώ πέρα στην Τούμπα. Θα μπορούσε να έχει κερδίσει κιόλας. Έπαιξε εξαιρετικά. Εννοείται. Έχασε τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, τις έκανε ο ΠΑΟΚ. Αλλά στο δεύτερο, μην ξεχνάμε κάτι, φίλε Θόδωρε. Εμείς όλοι που ξέρουμε μπάλα, ότι όταν γίνεται η προετοιμασία, η ομάδα όταν θα φτάσει σε ένα σημείο να ανεβαίνει, ανεβαίνει, δεν ανεβαίνει σταδιακά, ανεβαίνει πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι ήταν το 60-65% έτοιμος στο περασμένο αγώνα. Εχθές ήταν πάνω από 80% έτοιμος. Και μπράβο. Δεν περάσανε. Και την Τετάρτη θα είναι ακόμα καλύτερος. Και με 2-3 προσθήκες, Γιώργο, ένα αριστερό μπάκετς, λίγο να ξεκουράσουμε λίγο το Βιρίνια. Ναι. Θα μας ψάχνουνε. Θα μας ψάχνουνε. Όχι στα όνειρά τους, τους εφιάλτες τους θα μας ψάχνουνε. Εκεί θα μας ψάχνουνε πλέον. Βάλιστα. Εκεί τον ΠΑΟΚ τον βλέπεις εκεί πλέον. Τέρμα. Έρχεται ο Αυτοκράτορας και, και η μεγάλη. Ποια μεγάλη ομάδα. Πού μεγάλη ομάδα. Μπορεί να σταυρώσει νίκη. Πήρε ο Πασχάλης τώρα πρωί-πρωί να μας πει τι είναι Πασχάλης. Τι να μας πει τώρα. Δηλαδή. Είπε ότι ζητάει συγγνώμη ότι για σήμερα υποκλίνεται και από αύριο πάλι θα είναι διώκτης. Να του πει λαράκι κάτι και να τελειώσω να μην κρατάω τη γραμμή. Ότι ο Θεός συγχωρεί. Πες, το ΠΑΟΚ δεν συγχωρεί ποτέ. Δεν συγχωρούμε αυτό ποτέ. No prisoners. Δεν πιάνουμε εχμαλό τους. Έχουμε καλή τόσο. Μέρα, να σε καλά, γεια σου Θόδωρε. Έχουμε καλημέρα, τόσο καλημέρα, πολύ καλημέρα. Μέσα μας άχτη για τους περσινούς πρωταθλητές και τους τρίτους, για τη συμμαχία αυτή την ανίερη που έγινε μεταξύ του καλού και του κακού για να κυνηγήσουν το άριστο που πρέπει να ντρέπονται. Ορίστε τα αποτελέσματά τους. Τι κερδίσανε? Ένα χάρτινο κύπελο και ο άλλος κρύβεται και ο Αυτοκράτορας Ολυμπιακός των 44 τίτλων τι κέρδισε με αυτά που έκανε? Τα Κάραγιος Λίγια πέρσι υποβάθμισε σαν το Δαρείο που μόλις είδε το Μέγα Αλέξανδρο τράπηκε σε φυγή. Και όμως ήταν η μεγάλη περσική αυτοκρατορία. Έφτασε όμως μια καινούργια μακεδονική δύναμη να του πει πού είσαι ρε, πού είσαι ρε και κρύβεσαι, διάλεξε μέρος, θέλεις λόφο, θες βουνό, θες θάλασσα, θες παιδιάδα άπλα, πού είστε να έρθουμε? No prisoners. Παρακαλώ. Γεια σου Γιώργο. Κύριε Κώστα μου, αδερφέ μου, φίλε μου, φίλε μου. Λοιπόν, μεγάλη γνώση του ποδοσφαίρου. Καταρχάς συγχαρητήρια για τη θριαμβευτική πρόκληση. Δεύτερον. Δεύτερον. Θα μου επι...
συνήθως βγαίνω μετά τις 11. Ε, βέβαια. Γιατί ξέρω ότι ανοίγεις γραμμές μετά τις 11. Τώρα κατ' εξαίρεση άνοιξες πριν. Λίγο πιο νωρίς λόγω της περσίνης. Λοιπόν, επομένως δεν υφίσατε θέμα δειλίας όπως είπε η κυρία. Ε, όχι, το μάζεψε μετά. Τώρα είπαμε και μια κουβέντα. Είπε φοβισμένος μετά. Το μάζεψε η γυναίκα. Εσύ το είπες το φοβισμένο. Και το επανέβεβαιος λέει και είπε και η ίδια. Ναι, το παίρνω φοβισμένος. Μην μείνεις τώρα εκεί τώρα, κύριε Κώστα. Όχι, εγώ θέλω να δώσω μία ήπια απάντηση, Γιώργο. Ήπια. Να το ξέρεις. Στο υπόσχομαι. Λοιπόν, επειδή και εγώ είμαι χαροκαμένος, η γυναίκα μου πέθανε πριν από 6 χρόνια, σε ηλικία 56 ετών, από αυτήν την καταραμένη την αρρώστια του καρκίνου του μαστού σε ηλικία 36 ετών, αλλά το πάλεψε 20 χρόνια ούτως ώστε να προλάβει να δει, να παντρέψει το κορίτσι της προλάβει να δει δυο εγγόνια πάω ξέκια. Γι' αυτόν τον λόγο, σεβόμενος την κατάσταση της κυρίας, δεν απαντώ κατά τον ίδιο τρόπο. Τώρα τι αυτό λες, είναι σίγουρο. Κώστα, λοιπόν, σε παρακαλώ. Και σεβόμενος και τον εαυτό μου. Πάμε στο μάτς τώρα. Άσετε, σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, πολύ πλατιασμός. Δηλαδή, λοιπόν, για όνομα του Θεού. Εδώ το γαβά μας κάνουμε, ρε φίλε. Την πλάκα μας. Είπαμε. Ναι, αλλά, είπαμε. Γιώργο, είναι... Γιώργο, δεν μπορείς να δίνεις υπονοούμενα που να θίγουν υπολείψεις ανθρώπων που Κώστα, δεν γνωρίζεις. Σε ξέρει ο κόσμος τώρα και τι παλικάρι σου. Λέω εγώ. Τώρα... Λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε για το μάτς. Εδώ κλείνει το θέμα. Κλείνει. Και πολύ άνοιξε. Τώρα, εδώ κλείνει το θέμα. Τώρα, το πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει και σε σημείο που να νιστάξω. Στον πρώτο ημίχρονο. Νίσταξες, μετά όταν κατάλαβε ότι η ομάδα αυτή είναι ομάδα που μπορεί να τη χτυπήσει τα ίσια, το έπραξε. Και καλά έκανε. Γιατί έτσι γράφεται η ιστορία. Και τώρα την Τετάρτη έχει να αντιμετωπίσει τη Σπάρτα Μόσχας. Η οποία είναι η τρίτη μετά την Τζέσεκα και τη Λοκομοτίβ. Και αυτή παλεύεται. Και αυτή παλεύεται. Εάν περάσει και από εκεί, στον επόμενο γύρο για να πάει στα Champions League, έχει ή Μπενφίκα ή Δυναμό Κιέβου. Εάν πέσει με Δυναμό Κιέβου, κατά πάσα πιθανότητα θα την περάσει, γιατί την είδα πέρσι εγώ τη Δυναμό Κιέβου σε δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε θα επιτευχθεί ο στόχος ο απραγματοποίητος επί σειράν ετών. Η μετάβαση στους αγώνες του Champions League σε όμιλο, και εκεί υπάρχει καταξίωση. Γιατί εδώ η διεθνής καταξίωση. Γιατί εδώ όσα πρωταθλήματα και να πάρεις, και τι έγινε. Γιατί τι έγινε. Εσείς που τα παίρνετε πέτσι, είναι τι έγινε. Εμείς που τα παίρνουμε και υδρώνιο. Κοίταξε. Άρα κάνω και μία διευκρίνηση. Να κάνεις. Όταν είπα ότι, γιατί κακώς ερμηνεύονται τα λεγόμενά μου. Όταν είπα ότι δεν το χάρηκα το πρωτάθλημα το περσινό, είπα υπό την έννοια ότι βγήκαν δικαστικές αποφάσεις. Δεν είπα ότι η ΑΕΚ δεν άξιζε να το πάρει, γιατί η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ στον πρώτο γύρο είχε την καλύτερη ομάδα, ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο. Ναι, αλλά σε κέρδισα, ρε φίλε. Σε τρεις διοργανώσεις. Σε κέρδισα. Σε κέρδισα με στην Τούμπα. Και πήγε ο διαιτητής στη σέντρα και τον άρμηξε ο Λιμπερόπουλος και τον πήγε καρότσι πίσω. Δεν τα είδαμε αυτά. Όχι, δεν τον άρπαξε ο Λιμπερόπουλος. Ποιος τον άρπαξε. Μέσα στο γήπεδο ο Λιμπερόπουλος. Μπήκε μέσα στο γήπεδο. Έφτασε μέχρι τη σέντρα. Οι παίκτες ορμήξανε πάνω. Που ξέραν οι παίκτες να ορμήξουν, αφού ήταν κάτω ο άλλος και έκλαιγε. Εκείνη κλάψα η δικιά σου.
Εκείνη την ώρα έπρεπε να βγάζει κάρτες. Έπρεπε. Έπρεπε. Λοιπόν, δεν υπήρξε κλοπή. Ήτανε το καλή παιχνίδι, ο ΑΕΚ. Άξιζε. Το παιχνίδι το έκανε μπάχαλο διαιτητής με τον επόπτη. Ρε, έβαλε ένα γκολ και μου τα κύρωσε. Αυτό το μπάχαλο το πλήρωσα εγώ ή όχι. Το έβαλε γκολ είναι διφορούμενο. Γιατί είναι διφορούμενο, αφού πήγε στη σέντρα. Ο παίκτης που είναι πάνω στη γραμμή. Πήγε στη σέντρα ή δεν πήγε περνάει κάτω από τα πόδια του η μπάλα. Δεν είναι ακίνητος. Αν ήταν ακίνητος δεν θα περνούσε κάτω από τα πόδια να μπει γκολ. Πήγε στη σέντρα. Συμμετέχει. Πήγε στη σέντρα από ο διαιτητής. Ο διαιτητής πήγε στη σέντρα. Ο επόπτης πήγε στη σέντρα. Βεβαίως. Λοιπόν μετά πέρα τον ορμήξαν εκεί πέρα οι αξίδες και από ό,τι τους είχα έμαθα. Εάν τον ορμήξαν είναι ανίκανος ο διαιτητής ο οποίος δεν έβγαζε κάρτες. Αυτό λέμε. Δεν λέω ότι φταίει η ΑΕΚ σε κάτι. Αλλά χειροτέρεψε την κατάσταση ο μεγαλομέτωχός σας. Άλλο ο αυτό. Ο οποίος μπήκε μέσα με τους σωματοφύλακες. Έχεις δίκιο εδώ, τη χειροτέρεψε σίγουρα. Τι χειροτέρεψε. Αλλά εγώ δεν λέω για το πανέλα μέσα του διαιτητή. Πήγε στη σέντρα και τον κύρωσέ το, είναι πρώτος. Άλλα αποτελέσματα και άλλες αποφάσεις. Γελούσε η Ελβετή, οι δημοσιογράφοι εχθές ψάχναν στα κομπιούτερ πως γίνεται να πάρεις 9 βαθμούς από ένα μάτς. Τους το έβαλε κουίζ εκεί πέρα ο Κόλκας. Βρε εκεί φταίτε με τον Ολυμπιακό γιατί δεν βάλατε δείχτη όπως βάλατε με την ΑΕΚ. Γιατί είμαστε ψαράδες. Να μην υπάρξει περίπτωση να κάνει το θέατρο ο προπονητής του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Και να σας μηδενίσουμε. Εκεί γι' αυτό πληρώνεται τον άλλον για να προβλέπει. Κωστά, πες μου την αλήθεια, χάρηκες εχθές, την αλήθεια. Πώς σε χάρηκα, σοβαρά μιλάς. Για όλες τις ομάδες χαίρομαι όταν κερδίζουν έξω για να αναβαθμιστεί η θέση μας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Να περάσουμε την Τσεχοσλοβακία. Να έρθουμε 12η, να μην είμαστε 13η, 14η. Μάλιστα. Για όλες τις ομάδες που παίζουν έξω, θέλω να φέρουν βαθμούς. Σοβαρά μιλάς. Δεν το συζητώ. Ένας λόγος που χάρηκα ήταν γιατί χάρηκαν τα εγγονάκια περισσότερο. Μα τι τώρα. Μάλιστα. Άσε την πλάκα που κάνουμε τώρα μεταξύ μας. Βέβαια, ρε φίλε. Καμιά φορά επίτηδες εγώ τσιγκλάω για να δημιουργήσω συζήτηση. Ποιος ο Χαζερίδης εφέρτησε εχθές έδειξε ότι δεν είναι αυτό το σιάχτρο που λέγανε μέχρι τώρα. Ήτανε ανίκητο στο ψηλό παιχνίδι. Βρε Γιώργο, αυτή η ομάδα ήταν αγνώριση. Στην Τούμπα ήταν πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη, βεβαίως. Στην Τούμπα ήταν πολύ καλύτερη. Αλλά και ο ΠΑΟΚ ήταν. Γι' αυτό έδινω εγώ 60% ποσοστά σε αυτούς και 40% στον ΠΑΟΚ. Γιατί έλεγα, αν ο ΠΑΟΚ έφερνε εκεί μέσα 2-1, στην Τούμπα που τους περίμενε, δεν θα έδινες 70-30 υπέρ του ΠΑΟΚ. Βέβαια. Έτσι σκεπτόμενος είπα. Αλλά αυτοί παρουσιαστήκαν αγνώριστοι. Και καλύτερα που κληρωθήκατε με αυτούς και όχι με τον Άγιαξ. Γιατί λέγανε πολλοί θέλουν τον Άγιαξ. Που ο Άγιαξ έχει αποκλείσει 2 φορές. Που ο Άγιαξ έχει αποκλείσει την πρωταθλήτρια Αυστρίας επί σειρά ετών Στουρμ Γκλάτς με 2 νίκες μέσα έξω. Αλλά βγήκε σε καλό κι αυτό. Μάλιστα. Και εύχομαι καλή συνέχεια. Το ξέρω ρε Κώστα. Δηλαδή καμιά φορά δεν μπορούν να καταλάβουν την πλάκα και καμιά φορά έτσι, δεν μπορεί να καταλάβουν το πνεύμα μας. Ναι. Ναι Κώστα μου. Δεν μου λες το λάκκο τον άνοιξε να μπεις μέσα να κρυφτείς. Γιατί ρε Γιώργο. Γι' αυτό που έκανε ο Κόλκας εχθές. Έβαλε κουίζ στους δημοσιογράφους και τους Ελβετούς πώς μπορείς από ένα μάτς να πάρεις 9 βαθμούς.
Έλα, μωρέ. Και γράφανε και γράφανε φουκαράδες. Σταμάτα την παρελθοντολογία, ρε παιδί. Όχι, δεν σταματιέται αυτό. Μπροστά κοιτάμε. Δεν σταματιέται αυτό, Κώστα μου. Μπροστά κοιτάμε. Δηλαδή, για τον Λεωνίδα θα σταματήσουμε να μιλάμε. Όχι, έχεις ευθύνη, την οποία κατηδίαν την παραδέχθηκες. Έχεις ευθύνη, γιατί δεν πρόβλεψες. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, ευθύνη. Εγώ μιλάω για τον διαιτητή που πήγε και ήρθε. Βρε τον διαιτητή. Πώς, έβαλα γκολ και μου τα κύρωσε. Και μετά το... αν έβαζες ένα δίχτυ πάνω από, το, από τον Ολυμπιακό. Όχι. Το πάντο. Και ο άλλος έβαγε την κορδέλα και έπεσε και σφάδαζε κάτω. Μα αυτό λέμε. Αν είχες το δίχτυ θα μηδενιζόσουν. Εάν στην ΑΕΚ είχες, ιδιωτική ασφάλεια από τον πάγκο να μην μπορέσουν να κουνηθούνε. Το έκανες. Όχι. Τελείωσε. Τα είπαμε αυτά. Ευθύνεσαι εκεί. Θα ήμουν εγώ τώρα στο γήπεδο και θα τολμούσε ο Δημητριάδης και ο Λιμπερόπουλος να βγουν από τη γραμμή τους. Α, τους έτρωγα τα λαρίγκια ρε. Ακριβώς. Μέσα. Δεν το έκανες Γιώργο. Βέβαια. Δεν θα τολμούσανε να πλησιάσουν το δίδυμα. Δεν το έκανες και το πλήρωσες. Έτσι είναι. Δεν το έκανες και το πλήρωσες. Πάμε στο διάλειμμα. Άντε γεια. Γεια σου Κότσο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θριαβευτές. Θριαβευτές, εκτός έχω μάθει κάτι Χρήστο Κιώση που και σήμερα μας κρατά συντροφιά, ότι υπάρχει λέει ένας ο οποίος έμεινε στο γήπεδο, θυμάσαι μια διαφήμιση με την, όταν πήραμε το Euro που ήταν, είχε μείνει ένας εκεί, ξέρεις ποιος έμεινε, ο Νίκος από τα Γιαριτσά, έχει μείνει λέει στην Ελβετία και φωνάζει γκολ, γκολ, γκολ και δεν το πλησιάζει κανείς γιατί λέει φοβούνται μήπως είναι λυσασμένος, γκολ, ορίστε. Πού σε ρε γίγαντα Σιγρίγο. Γεια σου ρε φίλε Γιωργάρα. Φέτος ζηλεύω να πούμε γιατί πιστεύω ότι και το πρωτάθλημα το πάρεις εύκολα να πούμε. Και εύκολα. Άνετα κιόλας. Αλλά ξέρεις κάτι, θέλω να σου πω μια αλήθεια τώρα, μπορεί να συμφωνήσεις, μπορεί και όχι. Ναι. Η μερίδα του λέοντος, ας πούμε, και για το πρωτάθλημα το οποίο από πριν σου λέω θα το πάρεις εύκολα, αλλά και για τη χθεσινή, ας πούμε, πολύ εύκολη πρόκληση, ανοίξει το γίγαντα τον πρόεδρο, να πούμε, τον Ιβάν Σαββίδης. Δεν θέλω να πω για ποιο λόγο. Απλά για μένα είναι η μερίδα του λέοντος και πιστεύω ότι οι παίκτες και ο προπονητής τους προκαλούν να δείξουν πραγματική τους αξία απέναντι Σπαρτάκ Μόσχας και αν την περάσουν στον επόμενο αντίπαλο, δηλαδή εάν και εφόσον πάνε στους ομίλους του Champions League, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο από την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, εκεί πραγματικά θα υποκληθούμε όλοι ανεξαρτήτως ομάδες και θα πούμε μπράβο στους μάγκες. Αλλά για τη χθεσινή πρόκριση και για την εύκολη κατάκτηση του πρωταθλήματος φετινού, να ξέρεις ότι του φετινού τη μερίδα του λέω τους ανοίξει το μεγάλο Ιβάν Σαββίδη. Αυτά φίλε. Είχα μια συζήτηση εχθές Γιωργάκη, εκεί που καθόμουν και μου λέει ένας φίλος, λέει, του λέω να σου πω κάτι, στο όνειρό μου πάντα έλεγα ρε φίλε τάχω, έχω κόσμο, έχω γήπεδο, έχω τρέλα, έχω. Δεν έχω έναν άνθρωπο. Δεν έχεις ποτέ ένα μεγάλο ηγέτη να πω. Ένα μεγάλο ηγέτη και του λέω δεν θα μπορούσα, δεν θα μπορούσα να σκεφτώ στο όνειρό μου έναν καλύτερο από αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Και ένα τελευταίο θέλω να κολλάς στο φίλο μου τον κύριο Κώστα από την Κατερίνα. Τον αγαπάω, τον λατρεύω τον κύριο Κώστα. Εντάξει, τον αγαπάς, τον τσιγκλίζεις πολύ να τσιγκλάω, ναι. Εγώ πολύ το κουστάρω να πούμε και πιστεύω ότι είναι μεγάλη ψυχάρα να πούμε. Είναι... Έχει περάσει ο άνθρωπος πολλά στη ζωή του και να πει και κάτι παραπάνω ρε φίλε, εντάξει τώρα είναι εξής ο άνθρωπος, καλά εξηγείται να πούμε. Είναι ωραίος τύπος να πούμε, μ' αρέσει. Εγώ τον έχω γνωρίσει. Τον έχω γνωρίσει λοιπόν και από κοντά και πραγματικά είναι καλό παιδί. Και μακάρι και ο Άρης να πετύχει κάτι καλό φέτος. Με όλη μου την καρδιά βλέπω, ότι, βλέπω ότι κάνει... Να μπει στην πεντάδα. Να μπει στην πεντάδα. Θα μπει στην πεντάδα ο Άρης. Και να θυμηθούμε έτσι τα παλιά μας. Να δούμε τις ματσάρες ρε Γιώργο που βλέπαμε. Ναι. Να δούμε τις ματσάρες που βλέπαμε. Να σε καλά Γιώργη. Να σε καλά. Πάμε. Βάλε μου μουσικούλα. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Ανοιχτό το κέντρο επίσης. Στέλνετε τα μηνύματά σας 54-526 FM και NO 54-526. Θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Σπάρτακ Μόσχας που θα γίνει
την Τετάρτη 8 Αυγούστου στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας. Έχετε ευκαιρία μεγάλη. Τα εισιτήρια που δίνονται είναι πολλά, τα μηνύματα δεν είναι πολλά και έχετε πολλές πιθανότητες να πάρετε το μαγικό χαρτάκι που θα σας ανοίξει διάπλατα τις πόρτες της Τούμπας για να μπείτε και να παρακολουθήσετε, γιατί από αύριο θα δούμε ουρές. Από αύριο θα δούμε ουρές έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Και το σύνθημα «Για σένα έχω κάνει κρατητήριο, εσκότωσα για ένα εισιτήριο» θα ηχεί αδιάκοπα αυτή τη βδομάδα. Πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Βασιλεία, μια ομάδα που έχει 10 συναπτά έτη παρουσία, τρομερή παρουσία στο Champions League, και πραγματικά όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη χθες υποκλήθηκε μπροστά στη μεγάλη απόδοση της ομάδας του ΠΑΟΚ. Είπα και προηγούμενο ότι όλοι πήραν το δρόμο της επιστροφής, εκτός από το έναν. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα είναι ακόμα μέσα στο γήπεδο και παραγυρίζει το πρώτο ή το τρίτο. Ακόμα στο πρώτο είναι που παραγυρίζει τον γκολ της ομάδος. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα φίλε Γιώργο, τι κάνεις? Πότε θα γυρίσεις ρε φίλε? Δεν θα γυρίσω, λέω στο σπίτι, τους παίρνω τηλέφωνο και τους λέω ότι δεν θα γυρίζω γιατί θα φύγω κατευθείαν στη Ρωσία. Θα είμαι από εκεί για να δω τι παίζεται, να πάρω κλίμα, να πούμε, από τη Σπάρτακ. Έλα ρε φίλε. Για πάμε λίγο στο χθεσινό αγώνα. Πιστεύω, η γνώμη μου, ότι οι τρεις καλύτεροι παίκτες του ΠΑΟΚ σε απόδοση χθες ήταν οι τρεις Έλληνες. Ο Πασχαλάκης, ο Λιμιός και ο Πέλκας. Κοίταξε να δεις, αν θα καθίσουμε να μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι θα χρειαστούμε τουλάχιστον 2 εκπομπές. Ναι. Συντομία όμως να πούμε κάποια πράγματα. Και να περάσουμε αυτό που θέλω μαζί σου στην απόδοση των παικτών. Ναι, λοιπόν αν προλάβουμε θα τα πούμε για έχουμε αυτά. Έχουμε ένα τέταρτο, χρόνια. Θα κλέψουμε για 5 λεπτά το... λοιπόν, από τον καταρχήν, πρώτα Νίκο απ' όλα, τον Μοσκοβίτη. Εχθές είχαμε ένα σκοτσέζικο ντουζ, η ατμόσφαιρα στην Ελβετία ήταν αποπνικτική. Θύμιζε Τούμπα, θύμιζε καλοκαίρι ελληνικό. Ένας κόσμος ανυπέρβλητος, ένας κόσμος πάρα πολύ δυνατός. Μπορώ να πω ότι παρόλο που είχαν τα μικρόφωνα οι Ελβετοί της τηλεόρασης μπροστά τους, εμείς κάναμε καλύτερη κερκίδα από αυτούς. Όλα ξεκίνησαν θετικά, όλα ξεκίνησαν όμορφα. Τι είχαν μικρόφωνα μπροστά τους για να ακούγονται? Βέβαια, ναι. Σοπαρέ. Εγώ σε ένα γήπεδο τα μπαίνω μέσα, τα παρατηρώ όλα, Γιώργο, δεν κοιτάει τίποτα από μένα. Σωστά. Λοιπόν, ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης εκεί, βγήκαμε κάποιες φωτογραφίες, αποθεώθηκε η ομάδα, αποθεώθηκε και ο ίδιος. Λοιπόν, παγώσαμε όλοι στο γεγονός ότι μάθαμε ότι στην ενδεκάδα δεν θα είναι ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια, όταν είδα στην τηλεόραση αρχηγό τον Μπέλκα, γύρισε έτσι με τα φιλαράκια που βλέπαμε το μάζο, τι γίνεται, γιατί αρχηγός. Λέει, θα τον βάλανε, λέει, για να δείξουμε, ρε σου λέω, μην έπαθε τίποτα Βιερίνια. Και πραγματικά παγώσαμε. Ναι, το ζητούμενο και είναι νομίζω ότι... και ότι η ομάδα πρέπει να... Κοίταξε να δεις, όλη η ομάδα ήταν τρακαρισμένη από την άποψη πια ότι η σημαντικότητα της νίκης αυτού του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ μεγάλη και από τους αθλητές μας, οι οποίοι κάνανε μια τεράστια προσπάθεια και κλείσανε αυτή την Ελβετία, αυτή την Βασιλεία, η οποία δεν είναι καθόλου καφενείο. Είναι μια... Όχι ρε, τρελάθηκες τώρα. Λοιπόν, δεν μου λες ρε Νίκο, δεν θα μπορούσε να κερδίσει το πρώτο μάτσο η Βασιλεία με στην Τούμπα? Θα μπορούσε να κάνει, αν κάνει κάποιες ευκαιρίες τις οποίες ήταν μάτια, να μας βάλει δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερη από, δηλαδή ανέβηκε, ενώ είχε δυνάμεις μέχρι το 60-65, εχθές είχε μέχρι το 80-85. Είχε μέχρι το 80, φίλε Γιώργο, γιατί οι ποδοσφαιριστές μας ήταν φτιαγμένοι. Και όταν ο αθλητής μας είναι φτιαγμένος, μη φοβάσαι τίποτα. Δημιουργήθηκαν λοιπόν δύο μεγάλες τρύπες του όζοντος εκεί πέρα πίσω. Η μία τρύπα είναι
γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να παίξει ο Κρέσπο από εκείνη την πλευρά. Βεβαίως. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αριστερό μπακ. Και η δεύτερη μεγαλύτερη τρύπα είναι γιατί θα πρέπει να φύγει ο Κρέσπο από εκεί ή ο Βαρέλα, ο οποίος έπαιξε χθες για δύο, και να παίξει ο Χατζερίδης. Λοιπόν, εχθές έγιναν τρομερά πράγματα πάνω σε θέματα τακτικής. Ο πολύς ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει, είναι μεθυσμένος σήμερα από τη νίκη. Τους βγάζει όλους τους αθλητές μας και πολύ καλά κάνει MVP, και αυτό είναι το σωστό, γιατί όλοι δώσανε το κάτι παραπάνω. Αυτός όμως που θα πρέπει να πάρει τα εύσημα για μένα είναι ο Λουτσέσκου, ο οποίος έχει κάνει μια εκπληκτική στρατηγική. Μια στρατηγική την οποία εγώ δεν την περίμενα. Με ενθουσίασε πραγματικά, διότι έκανε κάποιες κινήσεις που βοήθησε να μην τρυπηθεί η ομάδα. Η πρώτη κίνηση ήταν ότι υπήρχε ένα εκπληκτικό τρίγωνο μεταξύ Μάτος, Μαουρίτσιο και Λιμιού. Αυτό το τρίγωνο βοήθησε και ανασταλτικά πολύ τον ΠΑΟ, γιατί δεν πέρασαν κάθετες για να μπορέσουν να τρυπήσουν τον αργό Χατζερίδη. Λοιπόν, τον έβαλε μπροστά το Μαουρίτσιο, με αποτέλεσμα να καλύψει όλα τα κενά εκεί, και με τα τρεξίματα που είχε ο Πιτσιρικάς εχθές, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί. Με ζέστα, με οξυγόνο το οποίο σε πνίγει και δεν μπορείς καν να αναπνεύσεις την κερκίδα, ένας Λιμιός να είναι σαΐτα μπροστά, πίσω, να καλύπτει, να μαρκάρει. Ήταν ένα εκπληκτικό παιχνίδι εχθές. Και τακτικά. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς από αοξίδες είναι να βγάλουμε το καπέλο σε όλη την ομάδα για την προσπάθεια που έκανε, που ήταν βέβαια υποχρεωμένη να το κάνει. Έτσι, η δουλειά τους είναι αυτή, να μας χαρίζει νίκες, αλλά και να κάνει το πρώτο άλμα. Τώρα, φίλε Γιώργο, έχουμε την ηρεμία να καθίσουμε, να γιατρέψουμε τις πληγές τις οποίες έχουμε και να δούμε πώς μπορούμε να παραταχτούμε απέναντι στη Σπάρτα. Έχουμε κερδίσει το παιχνίδι της Ευρώπης, έχουμε περάσει στο Europa Link, είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε μια πορεία εκεί. Βέβαια, το μεγάλο μας όνειρο είναι το Champions League και αυτό θα πρέπει να κυνηγήσουμε μέχρι τελευταία ρανίδα, γιατί ο κόσμος, φίλε, αλλάζει επίπεδο σε όλους τους τομείς, και οικονομικό και οπαδικό. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Τα πιτσιρίκια τα οποία θα γίνονται από εδώ και πέρα, στη Ρόδο, στην Κρήτη, στην Κάρπαθο, στη Γάβδο, στη Μυτιλίνη, θα είναι καινούργια παοξάκια, τα οποία θα πρέπει να βλέπουν τον ΠΑΟ στο Champions League. Τέλος. Και εμείς θα είμαστε εκεί να βοηθάμε την ομάδα. Εάν η ομάδα μπορέσει και καταφέρει να έχει αυτή την απόδοση που είχε στο παιχνίδι με τη Βασιλεία, τότε μη φοβάσαι τίποτα. Η αλληλοκάλυψη, η αδελφική συναλληλεγγύη που είχε ο ένας με τον άλλον, η πόρωση και το πάθος είναι κάτι το εκπληκτικό. Και είπα σε έναν ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ ότι άλλο να είσαι ο ΠΑΟΚ του ελληνικού φτωχού πρωταθλήματος και άλλο να είσαι ο ΠΑΟΚ, ο παίχτης του ΠΑΟΚ του Champions League. Έχεις μεγάλη διαφορά. Ούτως ή άλλως, φίλε Γιώργο, το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι πως το βλέπω, κατά τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει. Άρα λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να πανηγυρίζουμε, άσε τους οπαδούς μας να είναι μεθυσμένοι, άσε τους οπαδούς μας να πανηγυρίζουν και να κάνουν. Εμείς η ομάδα πρέπει να σκύψει το κεφάλι, να μην χάσει το στόχο της και να πάμε να διεκδικήσουμε τη νίκη μέσα στη Ρωσία. Μέσα στην Τούμπα φυσικά, να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να διεκδικήσουμε την πρόκριση βήμα-βήμα μέσα στη Ρωσία. Αυτά έχω να πω. Εγώ αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι... ένας τρόπος, από ό,τι δείχνει ο Λουτσέσκου, τον έχει αυτόν τον τρόπο να πείθει και να ηρεμεί γενικά την ομάδα, αλλά θέλω να στείλω ένα μήνυμα προς τον Ουάρντα, τον Ζαμπά, τον... πώς το λένε αυτό που ήρθε από τον το Λάμπρου. Το Λάμπρου. Κανένας δεν περισσεύει από αυτή την κανένας ομάδα που είδατε σήμερα. Κανένας. Το Δεκέμβριο θα λείπουν 5-6 παίκτες μέσα. Από τιμωρίες, από ντεφορμαρίσματα, από τραυματισμούς, από κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Πάντα μέχρι το Δεκέμβριο
κάψει κάνα center back, ένα δεξιά. Να, εχθές είχαμε το Βιερίνια. Έχουμε τον Μπίσεσβαρ, ήδη δύο. Ναι. Υπομονή, δεν θέλω μούτρα. Έγινε ένα ψιλοπεριστατικό. Αυτό το παιδί εχθές ήθελε να μπει και να σαρώσει. Να ξεσκίσει. Κοίταξε. Και δυστυχώς είχε μια άσχημη αντίδραση. Μην κάτσουμε τώρα πάνω του. Επειδή τη φάση την παρακολούθησα πάρα πολύ για καλά. Για πες μου ρε Νίκο. Και είδα τα πράγματα πώς είναι ακριβώς. Θέλω να πω το εξής. Απλώς να πω, επειδή τελειώνει ο χρόνος, έχουμε ένα δεκάλεπτο, ναι, ακόμα, πέντε που θα κλέψουμε και πέντε που έχουμε. Να πω, ναι, ότι FM κενό 54-526 τα μηνύματά σας. Πέντε εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Μόσχα, με την Σπάρτακ Μόσχας, που θα παίξει στις 8 η ώρα. Δεν έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Τα εισιτήρια είναι πολλά. Τα χαρτάκια τα μαγικά θα χαθούν από αύριο. Στείλτε το μήνυμά σας για 10 λεπτά. Ο Νίκος θα μείνει στη γραμμή και θα μας κάνει την κλήρωση. Έλα γόρι μου. Λοιπόν, καταρχήν πρώτα απ' όλα η ομάδα είχε μια τέτοια πειθαρχία εχθές. Και μια τέτοια αλληλοκάλυψη, μια τέτοια συναδελφοσύνη που πραγματικά εμένα με συγκίνησε πραγματικά. Δηλαδή ήταν το κάτι άλλο. Ο ένας προσπαθούσε να βοηθήσει την ατέλεια που έκανε ο άλλος. Και ο Κάνιας, ο οποίος δεν φάνηκε, έκανε ατελείωτα τρεξίματα, ατελείωτα τρεξίματα. Και ο Μαουρίτσιο μπόρεσε και κάλυψε όλες τις διαδρόμους για να μην περάσουν κάθετες. Είναι οι αφανείς αυτοί που δεν φάνηκαν, αλλά αυτοί που βλέπει ο προπονητής όμως. Όταν μπήκε λοιπόν ο Πιτσιρικάς μέσα, είχε τέτοια δύναμη μέσα, τέτοιο πάθος σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι τελειωμένο. Μάλιστα. Όποιος ξέρει ποδόσφαιρο, θα με καταλάβεις αυτό που θα πω. Όταν μπαίνεις μέσα και προσπαθείς μετά το 3-0 να καρνιβαλίσεις, τον οπαδό τον φτιάχνεις. Κινδυνεύει όμως και η δικιά σου σωματική ακεραιότητα και του συναθλητή σου, του συμπαίκτη. Αυτό πολύ διότι... σοβαρό που λες. Διότι ο άλλος είναι τρελαμένος και σου λέει ρε κολόπεδο, μπήκες τώρα μέσα και μας κάνεις τσαλιμάκια, χάνουμε 3-0. Πάρε μία στον αστράγαλο. Μπράβο. Σωστό, πολύ εκεί σωστό λοιπόν, αυτό που είπες. Εκεί ψηλά λοιπόν, γράμματα ρε. Εκεί λοιπόν, επειδή εγώ τα ψηλά γράμματα τα προσέχω πάρα πολύ, εκεί λοιπόν ο Ρουμάνος έχοντας ψυχρό αίμα, του ρίξε γκάζια. Να ηρεμήσει, να χαλαρώσει και να μπορέσει με τον Ουάρντα να κρατήσουν την μπάλα όσο περισσότερο γίνεται χωρίς να διασφαλίσουν την προσωπική της ακεραιότητα. Δεν είναι τίποτα εκείνη την ώρα να σου δώσει μια σκαριά ο άλλος στο γόνατο, ναι, σε ένα τελειωμένο παιχνίδι, να πάρει μια κόκκινη κάρτα και να τελειώσει το μάτς. Άσε που μπορεί και η κερκίδα να αρχίζει να βρίζει, να φωνάζει και να γίνεται. Να γίνουν μανούρες, ναι βέβαια. Μπράβο. Αφού τελειώσαμε λοιπόν, να φύγουμε τώρα. Πήραμε το μάτς, λοιπόν, να φύγουμε. Εκεί λοιπόν ο Ρουμάνος τον τράβηξε τα χαλινάρια δείχνοντας ότι αυτός είναι το αφεντικό και το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα το παιχνίδι. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα και να κάνει ό,τι γουστάρει. Λοιπόν, όταν τελείωσε το μάτς, ο Ρουμάνος τον πρώτο που πήγε να χαιρετήσει και να του δώσει τα εύσημα ήταν ο Ζαμπά. Ο μικρός δεν το διαχειρίστηκε καλά το θέμα, ίσως και επειδή ήταν ψηλά η παλμή, ίσως και επειδή ήταν φτιαγμένος από την κατάσταση όλη, αντέδρασε κάπως άτσαλα. Όπως μπορεί να λειτουργεί σε ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στην εφηβεία απέναντι στον πατέρα του. Το θέμα είναι ότι το σβερκώσανε κανένα δυο μετά μέσα από την ομάδα μαζί με τον Λουτσέσκου και το θέμα θεωρήθηκε λήξαν. Ο ίδιος ο Λουτσέσκου μετά τον έστειλε στην κερκίδα και του είπε πάνε να χαρείς σήμερα αυτό που κέρδισε η ομάδα. Τέρας. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί μια αγκαλιά πήγαν εκεί πέρα. Κοίταξε να δεις Γιώργο, έχουμε δύσκολους χαρακτήρες μέσα στον ΠΑΟΚ. Ναι βέβαια, πήγαμε τώρα αυτό το παιδί τώρα σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή δεν μπορεί να... Εμείς παίζαμε για πλάκα μπάλα και μαλώναμε τώρα. Έτσι, δεν μπορεί δηλαδή τώρα να βλέπεις ανθρώπους να έχουν καταβάλει το 90%, το 100%, το 20% των δυνάμεων τους, να μην μπορούν να πατήσουν, γιατί κάποιοι αθλητές μας, Γιώργο, μετά το τέλος του αγώνα η ζέστα ήταν τόσο δυνατή. Το γήπεδο δεν φυσούσε καθόλου. Μας είχαν και σε μια γωνιά εκεί πέρα, λες και ήμασταν να πούμε παραγωνισμένοι. Λοιπόν, ήταν τόσο, ήταν και λαμαρίνα το τέτοιο. Λοιπόν, και οι θερμοκρασίες ήταν εκπληκτικές. Κάποιοι αθλητές μας δεν μπορούσαν στο τέλος να περπατήσουν, που λέει ο λόγος, αυτήν την υπερπροσπάθεια την οποία κάναν. Τώρα συμμαζευόμαστε
γιατρεύουμε τις πληγές μας. Η Σπάρτακ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Τι μαθαίνεις για το Βιερίνια? Σήμερα το απόγευμα μου έμαθα, τέλος πάντων, για να μην λέω ότι μου είπανε, ότι θα κάνει μια μαγνητική τομογραφία, να δει σε τι κατάσταση είναι ο τένοντάς του, αν ελπίζω η ζημιά να είναι μικρή. Τώρα άμα προλάβει το παιχνίδι το πρώτο με τη Σπάρτακ, δεν ξέρω. Πάντως σήμερα θα φανεί το πόσο μεγάλη ζημιά είναι αυτή που έχει πάρει. Το ότι δεν προλαβαίνουμε με τίποτα να περάσουμε στους παίκτες την απόδοση των παικτών, θα μας το χρωστάσεις αύριο, Νίκο. Πρέπει αυτό να ρίξω τις διαφημίσεις και θα πάρει κάποιος παίκτες άλλος να κάνουμε την κλήρωση. Θες να συμπληρώσεις κάτι? Αυτό που θέλω να πω εγώ, ναι, μια κουβέντα και να τελειώσω. Ναι, ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπήρχαν ποδοσφαιριστές μέσα οι οποίοι δεν μπορέσαν να κάνουν πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν παραπάνω, αλλά δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε καθόλου. Θέλω να πω ότι όλοι τους ήταν συγκινητικοί και αυτό που έγραφε η φανέλα τους, το ήρωες δηλαδή, για τα παιδάκια τα οποία είναι με ειδικές ανάγκες και είμαστε σπόνσορες σε αυτό το κομμάτι, ήταν ήρωες όσοι παίξανε μέσα και ο προπονητής φυσικά. Αυτό θέλω να πω. Να σε καλά, Νίκο. Γιαβορίδης Σπύρος, όχι Γιοβορίδης που τα έλεγα προηγούμενα. Είναι Γιαβορίδης Σπύρος. Εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Επισκευάζομεν τις παλιές σας μπαλκονόπορτες και τις κάνουμε καινούργιες. Με λίγα μόνο χρήματα. Το σαν το διαγράφω σαν καινούργιες. Καινούργιες πραγματικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ειδικά εξαρτήματα ασφαλείας για κουφώματα και μπαλκονόπορτες. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες παρακαλώ. Κλειδαριές ασφαλείας και ελληνικές σίτες όλων των ειδών, προσαρμόσιμες σε όλα τα μεγέθη. FM κενό για 2-3 λεπτά ακόμα. FM κενό 54526. Το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση για τα 5 μαγικά χαρτάκια. Προσφορά του κυρίου Γιαβορίδη. Πλησέ σίτα για όλες τις πόρτες, προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη, μόνο με 120 ευρώ. Γιαβορίδη Σπύρος μας βρίσκεται στην κάτω τούμπα, Επταλόφου 31, και στο τηλέφωνο 2315-53-93-10. 2315-539-310. Δύο 31-0 λέω. 2-87-888. Ένας φίλος να πάρει να μας κάνει την κλήρωση. Ένα τέρας. Ένας από αυτούς που στείλανε μηνύματα. Α, δεν πάμε καλά. Νάτος, ο κούκλος. Η Μαριλίζα γράφει. Μαριλιζάκι μου, το σημειώνω κι εγώ. Γεια σας. Γεια σου κύριε Γιώργο μου. Γεια σου κούκλε μου. Από πού μας ακούς? Γεια σου ρε φίλε. Αφού με είπες τέρας, πάρε τηλέφωνο να κάνεις την κλήρωση. Καλά έκανες και πήρες. Θα μου δώσεις 5 νούμερα με τη σειρά από το 1 μέχρι το 18. Λοιπόν, το 4. Το 4, μισό λεπτό. Το 4 είναι Μπαντής Φίλιππος. Καλημέρα σας κύριε Γιώργο. Το 4. Το 7. Το 7. Ζαγοράκης Θεόδωρος το φορούσε. Βαγιόπουλος Βασίλειος. Το 7. Το 10. Το 10 του Γιώργου του Κούδα. Ρασβάν εμπρός και πρόλογο μητρός, λέει ο Στεφανίδης Πέτρος. Πάμε άλλα δύο, μέχρι το 18 είπαμε.
14. Το 14 του Κρόιφ. Παναγιώτης Μαργαρίτης, Παοκάρα. Το 14. Και το 17. Και το 17. Ναι. Δεν έχει όνομα. Γράφει μόνο Ράς Βαν. Λίμπερο. Τελειώνει σε 2-19 το 17. Ευχαριστώ όλους εσάς για την ακροαματικότητα. Ευχαριστώ το φίλο στην Τριβανίσιο που πήρε τηλέφωνο και μας έκανε την κλήρωση. Ευχαριστώ το Λίμπερο της καρδιάς μας που μας δίνει τη φωνή εδώ πέρα και επικοινωνούμε με όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. Μη με καλείτε στο κινητό μου. Το κινητό μου βρίσκεται αυτή τη στιγμή Βενιζέλου 11, στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Γατζούλη, μαζί με το ένα λάπτοπ το οποίο το έχω... αυτά και τα λοιπά το, το έχει πάρει ο διάολος. Θα κάνω Χρήστο και όσοι θα κάνω Facebook. Ναι ρε φίλε, θα κάνω Facebook και θα γράφω, θα επικοινωνώ με τον κόσμο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είπε θα μου το ετοιμάσει. Θα είναι και σπόσορας χορηγός στην εκπομπή Σαββάτο και Κυριακή 12 με 3 που θα έχουμε από την παράλληλη εβδομάδα, όταν θα ξαναγυρίσουμε στα χωρικά μας ύδατα. Επαναλαμβάνω, το 4 Μπαντής Φίλιππος, το 7 Βαγιόπουλος Βασίλης, το 10 Στεφανίδης Πέτρος, το 14 Παναγιώτης Μαργαρίτης, και το 17 χωρίς όνομα θα επικοινωνήσει τώρα η κούκλα μας μέσα, η Μαριλίζα Ζαγόρα, και θα ενημερώσει όλους τους φίλους πώς θα πάρουν το εισιτήριό τους. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ακολουθεί Νίκος Μοσχοβίτης, Αγάπη Γαβριλίδου, για Χαραντάν και τα κουκιά Μπαγλάν.